Την προκήρυξη 31 νέων θέσεων εργασίας στο τμήμα καθαριότητας ανακοίνωσε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης. Η εξέλιξη έρχεται μετά τις 15 προσλήψεις που θα γίνουν στα απορριμματοφόρα. Και στις δύο περιπτώσεις πρόκειται για προσλήψεις 8μηνων συμβάσεων. Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία κατάθεσης των δικαιολογητικών για την κάλυψη 15 κενών θέσεων συνοδών απορριμματοφόρων. Πολύ σύντομα θα ξεκινήσει η αξιολόγηση όλων των στοιχείων και των δικαιολογητικών, ούτως ώστε να αναρτηθεί ο σχετικός πίνακας των υποψηφίων για την κάλυψη αυτών των κενών θέσεων εργασίας, 8μηνης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου. Πέρα από αυτές τις 15 προσλήψεις, κάνοντας τον σωστό προγραμματισμό στην υπηρεσία, έχουμε την έγκριση ακόμη 31 θέσεων κενών εργασίας, πάλι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας, ούτως ώστε να καλύψουμε όλες αυτές τις κενές θέσεις που έχουν δημιουργηθεί στον Δήμο από συνταξιοδοτήσεις και τις θέσεις εργασίας που ανοίγουν με την προμήθεια και των καινούργιων απορριμματοφόρων και των μηχανημάτων έργων που έχουν ολοκληρωθεί αυτές οι διαδικασίες. Δίνουμε τη δυνατότητα στους συνδημότες και στις συνδημότησες να καταθέσουν τα δικαιολογητικά και μέσω του ΑΣΕΠ να γίνουν οι προσλήψεις, ούτως ώστε να έχουν τα προσωζή, να έχουν μια θέση εργασίας για αυτό το χρονικό διάστημα που ορίζουν οι συμβάσεις εργασίας της 8μηνης. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την είδηση ότι δεν θα ανανεωθούν οι συμβάσεις COVID και με σκοπό να μην μείνουν κενές θέσεις. Έχοντας υπόψη ότι οι προσλήψεις των ατόμων που έγιναν λόγω COVID λίγουν οι συμβάσεις 31 Τρίτου του 2022, ζητήσαμε με τον σωστό προγραμματισμό που κάναμε να μην από το Υπουργείο την κάλυψη αυτών των θέσεων με την έγκριση των 31 ατόμων που θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας 8μηνης διάρκειας, να καλύψουμε αυτό το χρονικό διάστημα αν δεν ανανεωθούν οι προσλήψεις COVID. Τα μέχρι τώρα πληροφορίες και τα μέχρι τώρα στοιχεία που λαμβάνουμε από την κεντρική διοίκηση είναι ότι δεν θα έχουμε περαιτέρω ανανέωση των συμβάσεων COVID, οπότε εμείς είμαστε έτοιμοι με την έγκριση αυτή των 31 ατόμων να βγάλουμε την προκήρυξη για την κατάθεση των δικαιολογητικών, ούτως ώστε να μην μείνει καθόλου κενός χρόνος, κενός σε αυτές τις θέσεις εργασίας που καλύπτουν τα άτομα που είχαν προσληφθεί λόγω COVID. Με αυτόν τον τρόπο, όπως αναφέρει ο κ. Δαστερίδης, δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας. Η εγκύκλιος που θα αναρτηθεί θα περιλαμβάνει τις κενές θέσεις εργασίας ανά ειδικότητα, δηλαδή έχουμε και τρεις χειριστές, έχουμε την ενίσχυση των πεζοπόρων τμήματων της καθαριότητας, έχουμε τις κενές θέσεις στον τομέα των οδηγών, και με την προμήθεια των καινούργιων απορριμματοφόρων θα δημιουργηθούν εκεί νέες θέσεις εργασίας και έτσι δίνουμε στους πολίτες του Δήμου την δυνατότητα να καταθέσουν τα δικαιολογητικά ούτως ώστε να καλύψουν αυτές τις κενές θέσεις.